Συνηθίζουμε τώρα και τίνω να λέμε στη δουλειά μας μια εικόνα χίλιες λέξεις. Όντως έτσι. Και δεν το λέμε μόνο στη τηλεόραση, το λέμε και στον χώρο της έντυπης δημοσιογραφίας. Όταν ξεκινήσαμε την προετοιμασία του Αντένα το 1989, ένας από τους πρώτους ανθρώπους που γνώρισα, εκτός από τον Τέρενς Κουίκ που ήδη υπήρχε εδώ, η Λιάννε Κανέλη, πριν φύγει και πάει στο Μέγκα, ο Περικλής ο Κόκκινος. Ο Περικλής ο Κόκκινος, οπερατέρ, κινηματογραφιστής, να το σε δω Περικλής. Κάναμε και το πρώτο ρεπορτάζ, δοκιμαστικό, πετάξαμε ελικόπτερο, τότε υπουργός Υγείας ήταν ο Μιλτιάδης Σέβερτ και είχαμε πάει στη Λέρο, στο κολαστήριο της Λέρου, με τον Περικλή τον Κόκκινο. Κόντευε να πέσει από το στρατιωτικό αεροπλάνο γιατί ήθελε να κάνει και πλάνα αρχείου πάνω από το Αιγαίο. Έκανε εκπληκτική δουλειά. Για όλους εμάς εδώ στην οικογένεια του Αντένα είναι μια σημαντική απώλεια. Ο Περικλάκος ψεύτης έλεγε ότι είναι ψαράς. Να εδώ με τη... Όχι, ναι, όχι, όχι, δεν είναι. Όχι, όχι, με μια συνάδελφό μας από το ραδιόφωνο. Έλεγε ότι είναι ο καλός ψαράς. Mm-hmm. Και έφερε ψάρια πολλές φορές. Εγώ νομίζω ότι τα αγόραζε. ένα εκπληκτικό παιδί, ένα μεγάλο παιδί. Ένας γίγαντας, ο οποίος έφυγε, εδώ, με τον Νικόλαο Γραφιάδη, έφυγε από τη ζωή και σήμερα το μεσημέρι, στις 4.30, από την εκκλησία του Αγίου Γιάννη στο Μαρκόπουλο, έχουμε την εξώδια που ακολουθία. Έτυχε σε μένα που μαζί ξεκινήσαμε αυτό το ταξίδι από τον Αντένα το 1989, να σου ευχηθώ καλό ταξίδι, Περικλή. Λοιπόν, και ξαναγυρίζουμε. Ξαναγυρίζουμε και ήμουν μαζί μας. Εδώ, να τους δούμε. Συγγνώμη για την. Συγγνώμη για την κίνηση, αλλά ξέρετε, ο Αντένα είναι όντως μια μεγάλη οικογένεια. Εγώ έχω περάσει, μιλάω τώρα για το 1989, έχω περάσει ένα πολύ μεγάλο κομμάτι της ζωής μου. Μιλτιάζω όταν είμαι κοντά παντελόνια. Ο Ανδρέας ίσως πήγαινε ακόμα γυμνάσιο ή λύκειο. Ήταν ένα κομμάτι ζωντανό. Θερμά συλληπιτήρια και στην οικογένειά του και στην. Και όλα τα παιδιά εδώ πίσω πιστεύω ότι. Αντιλαμβάνονται τι ακριβώς εννοώ όλοι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις κάμερες, γιατί πολλούς από αυτούς τους έμαθε και τη δουλειά. Έχουμε δική στον κύριο Τσουκαλάκη.